τριτοκοσμικές καταστάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρεθύμνου, με τη χειρουργική κλινική να μετατρέπεται σε καμίνη και τους ασθενείς να δεινοπαθούν, καθώς παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, ο κλιματισμός δεν λειτουργεί. Εδώ και πάνω από 10 μέρες, το μεγαλύτερο τμήμα του πρώτου ορόφου που στεγάζονται οι χειρουργικές κλινικές δεν έχει κλιματισμό. Αυτό προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις, ειδικά τις μέρες του καύσωνα. Ανεμιστήρες χειρός, βεντάλιες και περιοδικά φαίνεται να είναι η μόνη λύση για τους χειρουργημένους ασθενείς που βιώνουν μια βασανιστική νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε τουλάχιστον ένα περιστατικό ασθενή, ο οποίος λίγο μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση ένιωσε έντονη αδιαθεσία που φέρεται να αποδίδεται στην αποπνικτική ατμόσφαιρα. Με ανεμιστήρακια βολευόμαστε, με βεντάλιες βολευόμαστε. Νομίζω ότι δεν είναι συνθήκες αυτές. Πραγματικά είναι όλοι με ανεμιστήρακια, περιοδικά, με αλήθεια τώρα. Είναι καταστάσεις ντροπής να βλέπεις ανθρώπους χειρουργημένους, οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποιο εμπείρετο, να νοσηλεύονται μέσα σε συνθήκες καύσωνα κάθεδροι. Προφανώς και αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότερο πρόβλημα και μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας τους. Όπως περιγράφει η συγγενής ασθενού στην Κρήτη TV, όταν η ίδια μετέβη στη χειρουργική κλινική, έκπληκτη διαπίστωση ότι ο κλιματισμός δεν λειτουργεί για τουλάχιστον μία εβδομάδα, που σε συνδυασμό με το κύμα καύσωνα δημιουργεί αφόρητες συνθήκες νοσηλείας. Επειδή μιλάμε για χειρουργική, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν είναι εύκολος στη μετακίνησή του ώστε να αυτοεξυπηρετηθεί, οι περισσότεροι τουλάχιστον δεν μπορούν. Οπότε οι άνθρωποι και δίπλα μας, στο δίπλα κρεβάτι, ήρθαν οι νοσηλεύτριες, άλλαζαν τέλος πάντων την άλλη ασθενή δίπλα. Έντονες οσμές, πολύ ζέστη, μιλάμε για ζώα, μιλάμε για ανθρώπους, είναι σε νοσοκομεία μέσα, αν μη τι άλλο να τους μεταφέρουν σε άλλο όροφο. Αν δηλαδή είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα του κλιματισμού, ειδικά τέτοιες μέρες του καύσωνα, να τους μεταφέρουν σε άλλο όροφο. Ο πολυήμερος καύσωνας που πλήττει το νησί βρήκε ασθενείς της χειρουργικής κλινικής να νοσηλεύονται, αλλά και υγειονομικούς να εργάζονται χωρίς κλιματισμό, με τις υψηλές θερμοκρασίες να μετατρέπουν σε θερμοκήπιο το νοσοκομιακό ίδρυμα. Δεν έχουμε όλη και την οικονομική δυνατότητα να μεταφέρουμε τους ανθρώπους μας ιδιωτικά, επειδή αν μη τι άλλο δεν υπάρχει κλιματισμός. Είναι μια κατάσταση που μας παραπέμπει σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Μια κατάσταση ντροπής για το νοσοκομείο μας, η οποία πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σε ένα πολύ ευαίσθητο τμήμα του νοσοκομείου μας, όπως οι χειρουργικές κλινικές, να νοσηλεύουμε τους ασθενείς μας κάτω από συνθήκες καύσωνα χωρίς κλιματισμό. Το σκηνικό ντροπής, το οποίο υποβάλλονται ασθενείς αλλά και εργαζόμενοι, αφορά το μεγαλύτερο τμήμα του πρώτου ορόφου που στεγάζονται χειρουργικές κλινικές και έχει μετατρέψει σε εφιάλτη την νοσηλεία του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.